τη βαθιά παλιά από το Μιλόγεβιτ. Ξεκίνεται ο Χοφόνκα προς τη μεγάλη περιοχή του Πάουκ. Με το κεφάλι το χούρο του απομακρύνει η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Πριν καν συμπληρωθούν 3 λεπτά, διατεθείται για τον Πάουκ με τον Καφέ να δίνει την μπάλα αριστερά για τον Γιαννάκη Οκά. Εκείνος πλησιάζει προς την περιοχή του Ρακλή, κάνει την σέντρα, η μπάλα δεν περνάει. Νέα προσπάθεια με τον Οκά, το σουτ. Εν πρώτο κόρνερ για τον Ηρακλή από τα δεξιά, στο πρώτο δοκάρι και παλιά και πολύ μεγάλη ευκαιρία. 43ο λεπτό Ηρακλής Πάουκ πάντα 0-0 στο Καφατζόλιο, το κόρνερ δεξιά από το Σκορπίδιο, το Τσιρέζα καταφέρνει και παλιά επάνω στην γραμμή απομακρύνει. Ο Βασίλης Μπορμπόκης, η φάση συνεχίζεται, η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Ο ίδιος ο Μπαχράμης ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ, ο παίκτης που το κέρδισε από τον Ουντέζε. Εκτελεί το κόρνερ μέσα στη μικρή περιοχή. Διώχνει ο Κατσαμπής. Χάγκαν. Μακρινό σουτ, καλό. Εκατοστά επάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Βαθιά παλιά από τον Μπορμπόκη προς τον Γεωργιάδη. Εκείνος ελέγχει με το στήθος μέσα στην περιοχή του Ρακλή. Το σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ατζή. Είναι παλιά του Χοφόγκα. Αυτή είναι Ατζή τη σέντρα. Καρδιά της άμυνας του Πάου. Συνεχίζεται, υπάρχει και παλιά από τον Βραζιλιάνο. Τα χέρια του το χώρο του. Τύχουσε για τον Πάου τώρα με τον Ζαβαντία. Συγκλίνει προς την περιοχή, κάνει την σέντρα. Η φάση συνεχίζει, ο Γεωργιάδης έχει την ευκαιρία να σουτάρει κόντρα στα σώματα. Πέφτει κάτω ο Μπορμπόκης, το παιχνίδι συνεχίζεται, παρατηρήσει από τον κύριο Τσαγκαράκη. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πολύ δυνατό βολέ για τον Γιαννάκη Οκά. Εκείνος κερδίζει την μπάλα, στέλνει προς την αιστεία του Ηρακλή και είναι το 0-1 κατά πάω. Σε αυτή τη ταχύτατη αντεπίθεση το πολύ δυνατό βολέ από τον Κυριάκο Τοχούρογλου. Προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα περνάει για τον Κοφόνκα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Και το 1-1. 1-1, 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά στο Καφτατζόγλιο. Είναι η δεύτερη κίτρινη για τον Βασίλη Μπορμπόκη, ο οποίος αποχωρεί. Είχε ήδη δεχτεί κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο για τον Στολτίδη. Κάτσε από τον Κοφόνκα. Η μπάλα περνάει σε πολύ καλή θέση. Ο Κουτσουρές κάνει το πλασί και 2-1. 2-1 για τον Ηρακλή στο 28ο λεπτό και ανώλευκοι ανατρέπουν το σκορ μέσα σε μόλις 7 λεπτά και το Καφτατζόγλιο παίρνει φωτιά. Με Μπεγλέρας προς τον Χοφόγκα. Παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω, ξεκίνησε τον Κορμαρίς. Μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 από τον Κώστα Κορμαρί. Αποκρούει τον Χρούγλου και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1 από τον Κώστα Κορμαρί. Για τον Μπεγλέρα, φύλακτος από τα δεξιά, η σέντρα. Μπάλα προς τα πίσω για τον Χάγκαν, μονοκόμμα από τον βολέ. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Ραμπέρτ. Ο οποίος τροφοδοτεί τον Φοφόγκα. Η κεφαλιά προς τον Κορμαρί. Η μπάλα περνάει για τον Κουτσουρέ. Αποκρούει ο Τοχρούγου, μεγάλη φάση για τον Ηρακλή. Η σέντρα για τον Κορμαρί σε θέση offside. Δεν υπάρχει γκολ, του φάση αυτή και σηκώσει την σημαία του ο κύριος Ανιγγέλης. Ο Δημίδης. Η σέντρα για τον Γιασεμί. Δεν πιάνει την κεφαλιά. Η μονομαχία του αυτή με τον Αλκίν Χατζή. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή επί του ΠΑΟΚ. Είδαμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ. Νίκη του ΠΑΟΚ. 0-4. 1-3. Οι ευχές σας για το ντέρμπι σήμερα. 1-3. Θα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα ήσυχο μάτσο. Και νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει καλύτερα. Ηρακλής ΠΑΟΚ εδώ στο Καφτατζόγλιο. Σας βλέπουμε έρχεστε μια μισή ώρα νωρίτερα. Τι ξέρετε ότι θα γίνει. Ελπίζουμε σε μια νίκη. Ό,τι καλύτερο. Αυτό. Πώς βλέπετε το ντέρμπι. Λογικά θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είναι πιο δύσκολο σαν ομάδα. Πιστεύω σαν τα ράσα. Είναι μια νίκη πιστεύω. Τι βλέπετε σήμερα στον ντέρμπι? Ήρα, μαγάδα. Θέλω να πάνε όλο καλά, να γίνει ένα παιχνίδι. Και να μην υπάρχουν επεισόδια, πάνω απ' όλα. Ηρακλής. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο μάτς. Θα έχει ένταση πιστεύω και πάθος. Θα κερδίσει ο καλύτερος. Φίλος του Ηρακλή είμαι, πιστεύω να κερδίσει η ομάδα μου. Σκορ. 2-0. Ένα ο Κομαρίς και ένα ο Φοφόκα. Φυσικά θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 0-3. 0-3. 0-3. 2 θα βάλει ο Σπάσιτς και 1 θα βάλει ο Λουτσιάνο. Τι βλέπεις σήμερα στο ντέρμπι? 4-0. My opinion about Paul, for us is very difficult match. Ξέρουν ότι ο Paul είναι πάρα πολύ διάσημο ομάδα, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ. Και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από δύο πλευρές. Από δική μας πλευρά μέχρι εκείνη τη στιγμή που το box βγήκε έξω. Είχαμε φάσεις και δύο πλευρές.
για γκολ ευκαιρίες που μπορούσε να πετύχει και μια και άλλη ομάδα. Δεν ξεκινήσαμε αμέσως δυνατά. Πιο δυνατά ξεκίνησε η Ηρακλής από εμάς. Αλλά γρήγορα πάλι το βρήκαμε το αυτό μας και προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Μπορμπόκης έκανε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και βγήκε έξω. Από εκεί και πέρα, για μας σε 5 λεπτά τελείωσαν όλα. Όχι που μέναμε μόνο με το λιγότερο με ένα παίκτη, αλλά μερικοί παίκτες μετά δεν μπορούσαν να γυρίσουν εκεί το παιχνίδι, ούτε να βρουν το αυτό τους, γιατί από λάθος σε λάθος δεχτήκαμε δύο γκολ που είναι απαράδεκτα. Ο τρόπος πώς το δεχτήκαμε. Βέβαια, όλα αυτά δεν μειώνει την επιτυχία του Ηρακλή, ούτε προσπαθώ να το κάνω σε χαρακτήρια. Για μας μένει να προσπαθήσουμε αυτές τις μέρες που έχουμε μπροστά μας. Να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, πιο καλύτεροι. Ήταν ένα ντέρμπι με όλα τα στοιχεία που περιμένει και ο κόσμος και εμείς και οι παίχτες. Πιστεύω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι που το είδαν. Και αυτοί που ήταν στο γήπεδο και αυτοί που ήταν εκτός γήπεδου. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε αρκετά καλά τα πρώτα 20 λεπτά. Είχαμε την πρώτη φάση με τον Φονφόκα και άλλες φάσεις εκεί με τα πρεσαρίσματα που δεν βγήκε η τελική πάσα να μπορέσουμε να προηγηθούμε. Και μπορώ να πω μέχρι το 25ο λεπτό ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, από το 25 μέχρι και το 35, ο ΠΑΟΚ ανέλαβε μια πρωτοβουλία και μπορούσε να προηγηθεί. Εμείς λίγο ψιλοτρελαθήκαμε με μια αλλαγή που έγινε από πλευράς τακτικής του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς για μας τα αλλάξαμε γρήγορα και βγάλαμε το ημίχρονο που θα μπορούσαμε πάλι εκεί να είχαμε κι εμείς. Τις προϋποθέσεις τις είχαμε να μπορούμε να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία φάση εκτός από ορισμένες εξάρσεις κάποιων ατομικών προσπαθειών των παιχτών του. Εμείς ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα και παρόλο που δεχτήκαμε ένα τέρμα, παίχτες μου λένε ότι είναι άκυρο, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι μπορέσαμε και το γυρίσαμε το παιχνίδι. Βοήθησε και ο Θεός αυτό, γιατί είναι δύσκολο σε ένα ντέρμπι να τα γυρίζεις τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα. Χρειάζεται και βοήθεια από εκεί και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα και μετά την αποβολή του Μπορμπόκη, πιστεύω ότι τα πράγματα γίνανε πολύ εύκολα για μας και μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ξέραμε ότι στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ο Ηρακλής θα μπει πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το σημερινό ήταν ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μας πήγε πολύ καλά, γιατί και δεν δέχτηκε γκολ και γρήγορα ισορρόπησε το παιχνίδι. Και τέλος πάντων από ένα σημείο και μετά, νομίζω από το 20 λεπτό και μετά, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε στο γήπεδο και κυκλοφορούσαμε καλύτερα την μπάλα και γίναμε πολύ επικίνδυνοι για την ομάδα του Ηρακλή. Υπόθεση στο γεγονός ότι καταφέραμε το 0-1 να το ανατρέψουμε και να κάνουμε το υπέρ μας 3-1. Σίγουρα μας διευκόλυνε το γεγονός ότι η αποβολή του Μπορμπόκη. Και όσο για το πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν μοιρασμένο, τόσο για εμάς όσο για τον ΠΑΟΚ. Εμείς κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως το προηγούμενο και το σημερινό το κοιτάξαμε τελείως διαφορετικά, έτσι και το επόμενο θα κοιτάξουμε τελείως διαφορετικά το παιχνίδι. Όσο για το...
Να πω για τον γκολ. Ωραία, όσο για τον γκολ που δεχτήκαμε, θα έλεγα ότι ήταν, μάλλον θα έλεγα, επηρέασε θετικά στην ομάδα μου παρά αρνητικά. Necessitamos desses três pontos e que vai nos dar mais confiança agora no campeonato. É, ontem ganhou o clássico, além, tá deixando ola, o escopo é muito na inquisme, que tá deixando ola se estou para mais. Isso é, isso é tudo. Eu quero tocar assim como. Confesso que acabei sendo muito paciente, eu estou no palco para ver se é. Você ficou com medo quando o palco foi na frente? Com uma gente. Eu acho que no momento que o palco fez gol, a gente estava jogando bem, tivemos uma falha nesse gol. O mais importante é que a equipe mostrou o poder de reação, né? E com o resultado negativo de 1-0, conseguiu virar para 3-1 e depois o partido esteve sob controle. A minha empresa não pode pesar, mas o que o corpo diz é pica minha reação melhor, que ela fica físico, eu te pesa a minha reação, e para chovar isso, que pica minha reação. Permite nas corar, que era como fazer. Você vai fazer mais gol este ano? O importante é a Heracles ganhar, né? Sempre tem que começar com o primeiro e o primeiro... Eu comecei, creio que comecei melhor que ano passado e espero que continuemos toda a equipe bem, né? Lei primeiro lugar na canta gol por Lene, outro a bolsa na canta. Bem, precisa de que fale mulher, era quase duas figuras. Ευτυχήσαμε να σοφάρισουμε πολύ γρήγορα. Νομίζω αυτό βοήθησε την ομάδα στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.